Ένα ζευγάρι λοιπόν που είχε δάνειο στο Ελβετικό φράγκο, γιατί ξέρω ότι δανειολήπτη του Ελβετικού φράγκου. Μην πείτε ότι δικαιώθηκε. Ναι, μπράβο του. Βοηθήθηκε. Μπράβο του. Μπράβο του. Γιατί ξέρω ότι δανειολήπτη του Ελβετικού φράγκου έχουν πάρει μεγάλη απογοήτευση μετά την απόρριψη τη αγωγή του στον Άριο Πάγο. Και πρέπει ένα άνθρωπο που είχε δάνειο στο Ελβετικό να δούμε τι άλλε διεξόδου έχει. Και όπω πολύ συχνά έχω πει, μια πολύ καλή διέξοδο είναι η τραπεζική διαμεσολάβηση. Γι' αυτό ήρθα εδώ να πω αυτό το παράδειγμα και μπορεί αργότερα να μα μιλήσει και ο άνθρωπο που έζησε αυτή τη διαμεσολάβηση για να μας πει από πρώτο χέρι πώς του φάνηκε η διαδικασία. Πάμε λοιπόν να δούμε την κάρτα μας που έχουμε ετοιμάσει. Σε δάνειο με ελβετικό φράγκο, ένα λοιπόν, ζευγάρι ήταν δανειοληπτών. Ήταν ένα ζευγάρι δανειοληπτών, ο άντρας συνταξιούχος και η κυρία η σύζυγος δημόσιος υπάλληλος. Υψηλό εισόδημα. Το εισόδημά τους δηλαδή ξεπερνούσε τα 3,5 χιλιάρικα το μήνα. Mm-hmm. Αλλά όμως είχαν έξοδα, βέβαια. Διότι έχουν δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Άρα καλούνται να στηρίξουν τρία σπίτια, τρία νοικοκυριά. Λοιπόν, σπουδές παιδιών, οφειλές άλλες τράπεζες, χρώσταν και άλλες τράπεζες, είναι συνήθις κατάσταση πολλών νοικοκυριών. Όλοι μας, έτσι, τόσο, περίπου έτσι είναι. Ωραία. Στεγαστικό δάνειο ψη 230.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο. Το πήρε ο άνθρωπος, νόμιζε και μετά. Στην αρχή μπορούσε, αλλά μετά. Τότε τους πιάνανε μπυρμπύρι τους. Το μεγάλωσαν τα παιδιά, αυξήθηκαν τα έξοδα, πέρασαν σε άλλες πόλεις. Τους λέγαν την αλήθεια τώρα, Άννα. Δεν τους ενημέρωσαν για τους κινδύνους που υπήρχαν. Επειδή κάνω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, σου λέω ότι πολλοί κόσμοι έπαιρνε τηλέφωνο τότε, εμάς τους οικονομικούς. Τραπεζικού συντάξει και μα ρωτούσε. Μα λένε, μα παρακαλούν να το πάρουμε σε ελβετικό φράγκο. Δεν έχουν ευθύνη τράπεζε. Και εσεί τι λέγατε. Εγώ έλεγα μην όχι το πάρετε. Εσύ, λέω γενικότερα. Εγώ πάντω έλεγα ότι προσέξτε. Πάντω να ξέρετε ότι και οι ίδιοι τραπεζικοί πάλι την πατήσανε και έχουν πάρει δάνειο σε ελβετικό φράγκο. Ναι. Οι ίδιοι ωραία, δεν ξέρανε. Συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν, πήγαν στο κατάστημα τη τράπεζα, παρακαλάγανε. Μου έλεγε η κυρία λοιπόν όταν είχε έρθει στο γραφείο μου, ήταν σε κατάσταση πανικού. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ μαζί της. Μου λέει: όταν έφυγα από το γραφείο σας, είχα χάσει τον προσανατολισμό μου. Πήρα τηλέφωνο να μάθω σε ποιο δρόμο είμαι. Γιατί πήγαινε δύο χρόνια να παρακαλάει. Δεν μπορούσα να συνεννοηθώ, να τρέμει, να μην μπορεί να με καταλάβει, να της λέω κάτι και να το ξεχνάει. Ωραία. Λοιπόν, πήγαινα στο κατάστημα για ένα χρόνο, δεν μπορούσα να βρουν άκρη. Τους εξηγούσανε: δεν μπορώ αυτή τη δόση, κάντε μου κάτι άλλο. Τελικά. Απορρίφθηκε και η αγωγή με το ελβετικό φράγκο, πάνε και αυτές οι ελπίδες. Και μπήκαν στη διαμεσολάβηση. Άκουσαν λοιπόν για τη διαμεσολάβηση, μου λέει η γυναίκα, είχα ακούσει για τη διαμεσολάβηση. Και πήγαν σε διαμεσολάβηση, ήρθαν σε μένα. Πήγαμε λοιπόν στη διαμεσολάβηση. Η μόνη τράπεζα που κάνει διαμεσολάβηση είναι η Eurobank, έχει φτιάξει ειδικό τμήμα διαμεσολάβησης. Συναντηθήκαμε μέσα σε μια μέρα, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Καφέ, τσάι, γάλα κτλ. Έτσι, και ωραία ατμόσφαιρα, ευγένεια. Πάμε. Οι άνθρωποι έτσι ήταν πολύ καλύτερα πάμε ψυχολογικά. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γιώργο. Για να τον ακούσουμε. Να δούμε τι έχει να μας πει, διότι στην ουσία σώθηκε ο άνθρωπος από το βραχνά αυτό. Πάρα έτσι. Πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιώργο. Καλημέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλημέρα, κυρία μου, κυρία Κορσάν. Σας βοήθησε τελικώς η διαμεσολάβηση που μπήκατε και κάνατε με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και άρα τώρα στην ουσία. Αποφύγατε το βραχνά αυτό που είχατε, έτσι, με το ελβετικό φράγκο όταν είχατε πάρει το δάνειο. Τους βγήκε και διαταγή πληρωμής. Για πείτε μας. Το αρχικό δάνειο, κύριε, με ποιον μιλώ, με τον κύριο... Βαγγέλης Γιακουμής λέγομαι. Κύριε Γιακουμή, εδώ και 12 χρόνια περίπου, 13, είχε ληφθεί ένα δάνειο συνολικής αξίας 200.000 σε ελβετικό φράγκο. Mm-hmm. Σήμερα το δάνειο αυτό είναι 230.000 με τη... κανονική πληρωμή εδώ και 10 χρόνια του δανείου όπως γινόταν. Καταλάβατε τι γίνεται με τις ισοτιμίες. Έχει υπάρξει ένα ταράκι. Εδώ και δύο χρόνια. Να συνεχίσω. Επειδή εδώ και χρόνια υπήρχε μεγάλη δυσκολία να αποπληρώσουμε το δάνειο, διότι μας ζητήθηκε ένα ποσό 1.000 ευρώ το μήνα. Πώς δεν το έχετε επεξεργαστεί ο άνθρωπος. Επειδή υπήρχαν προβλήματα οικονομικά, οικογενειακά στην άλλαξαν και οι συνθήκες, τα παιδιά μεγάλωσαν, με σπουδάζουν κλπ. Δύο παιδιά που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις. Καταλαβαίνουμε απόλυτα. Και προβλήματα υγείας δικά μου και συγγενικών προσώπων. Ήταν αδύνατο. Σε επανειλημμένες επαφές με την τράπεζα που είχαμε, μας λένε φέρτε μας δικαιολογητικά, φέρτε μας δικαιολογητικά. Τους πηγαίναμε τα δικαιολογητικά. Αλλά... Και τίποτα. Παρόλο αυτό δεν μας ρύθμιζαν το δάνειο. Τελικά, κύριε Γιώργο, για να καταλήξουμε, ναι. Κάνατε την διαμεσολάβηση και τώρα πόσο έπεσε η δόση του δανείου που κοιτάξτε, εξυπηρετείτε από την αρχική δόση των 1.000 ευρώ μάλιστα. Που μας ζητούσαν και μια προκαταβολή γύρω στις 4.000 με 4.500 ευρώ. Μεγάλο ποσό. Για να γίνει η διαμεσολάβηση, για να γίνει ο διακανονισμός, με τη διαμεσολάβηση με την κυρία Κορσάνου και τη δικηγόρο μας, που μας συνόδευε, μάλιστα. Γιατί είμαστε σε κακή κατάσταση για να αντιμετωπίσουμε την όλη ιστορία. Έτσι, ψυχολογικά, διότι ήταν μια χρονοβόρα και αγχωτική διαδικασία μιας μέρας. Και ψυχοφθόρα ακριβώς.
Φτάσαμε στο σημείο να μην δώσουμε καμία προκαταβολή και να μας γίνει μια λογική ρύθμιση. Βέβαια, εμείς θέλαμε λιγότερο, γύρω στα 600 με 630 ευρώ το μήνα. Είναι μεγάλη διαφορά όμως, κύριε Γιώργο, για από τα 4 χρόνια. Ναι, με αυτά που μας ζητούσαν είναι μεγάλη διαφορά. Από τα 1000 Μπράβο, ευρώ, βλέπουμε λοιπόν. Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε, γιατί ήταν μια. Μπορείτε να υποστηρίξετε πλέον κάπως τη δόση. Μπράβο, έτσι να ακούμε θετικά νέα. Δεν είχαν άλλη διέξοδο, βρήκαν λύση οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Και είναι η δεύτερη περίπτωση που μας φαίνει εδώ. Άννα και μπράβο, για να δούμε ότι λειτουργεί τα παιδιά. Η επόμενη θα είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης που θα κάνουμε. Ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Και θα πω θετικά από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μπράβο, και ακούμε τον κόσμο έτσι που βλέπεις με τι αισιοδοξία τώρα αντιμετωπίζει το. Χαίρομαι πολύ για αυτούς. Μπράβο, μπράβο.